Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όσο κατά δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ εντός και εκτός Ελλάδας, δηλαδή ως σημεοφόρος του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού στην περιοχή μας, δεν θα μπορούσε να μην έχει ως πρώτη προτεραιότητα την εκχώρηση του ορυκτού και ενεργειακού πλούτου της χώρας μας στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του κλάδου. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται ο καυγάς στην περιοχή μας. Βασικό εργαλείο γι' αυτό είναι το ΙΓΜΕ, που μετονομάζοντάς το σε ΑΓΜΕ, το μετατρέπεται από ερευνητικό Ινστιτούτο στην υπηρεσία του ελληνικού λαού, όπως θα έπρεπε να είναι, σε ένα μικρό και ευέλικτο ελεγκτικό γνωμοδοτικό όργανο που αναλαμβάνει ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο στην υπηρεσία βέβαια των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου. Έτσι το ΕΑΓΜΕ θα λειτουργεί συμπληρωματικά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και θα διαχειρίζεται κονδύλια, δεδομένα και εργαζομένους με ελαστικές μορφές εργασίας, συμβάσεις ορισμένων χρόνων κλπ. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρωτοτυπεί στην υπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, απλά το κάνει καλύτερα από όλους τους προηγούμενους. Αφού, όπως είπε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κ. Πάγιατ, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σήμερα στο καλύτερο σημείο από κάθε άλλη φορά. Έτσι, από τους 1.300 εργαζόμενους που δούλευαν στο ΕΓΜΕ την περίοδο της πλήρους ανάπτυξής του, 1982-88, έφτασε να έχει 490 επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και φτιάχτηκε τότε το εξάμβλωμα, το υβριδικό εξάμβλωμα του ΕΚΒΑ. Σήμερα, βέβαια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το αποτελειώνει, μετατρέποντάς το σε ΑΓΜΕ, με λιγότερους πρακτικά από 160 εργαζόμενους και με πρόβλεψη 220 οργανικών θέσεων, όταν το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΓΜΕ 2015-2016, μετά από μελέτη, είχε καταλήξει ότι χρειάζονταν 530 οργανικές θέσεις και άμεσες προσλήψεις 130 εργαζόμενων. Ποια άλλα εργαλεία χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί ο στόχος του μικρού και ευέλικτου ΕΑΓΜΕ στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων? Μεταφέρεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του ΕΑΓΜΕ, τον αξιόλογο βαρύ εργοταξιακό εξοπλισμό και τον ιδιαίτερα σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό του, πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ η αξία του, στο Υπουργείο Οικονομικών μέσα από την ασαφή διαδικασία της εκαθάρισης. Η απορρόφηση των 20 εκατομμύριων ευρώ ΕΣΠΑ θα γίνει με αναθέσεις εργασιών σε τρίτους και χωρίς εργασιών με outsourcing σε γραφεία παροχής υπηρεσιών. Η λειτουργία του νέου φορέα γίνεται με μια νομική ακροβασία τόσο όσο αφορά το προσωπικό του, επί άγνωστο χρονικό διάστημα, χωρίς κανονισμό λειτουργίας, και θα λειτουργεί ελαίο του Γενικού Διευθυντή, όσο και με την εκτέλεση των έργων ΕΣΠΑ, που λόγω οικονομικών λειτουργικών δυσκολιών του ΕΛΚΕ παγώνουν. Καταργείται εργασιακά δικαιώματα που έχουν μέχρι σήμερα κατοχυρώσει οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του κανονισμού κατάστασης προσωπικού. Νομιμοποιείται την κλοπή 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν αναδρομικά, που προκύπτουν τόσο από τις τελεσίδικες αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης, όσο και από την νομοθετική άρση της παράνομης εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου. Αλλάζεται το θεσμικό πλαίσιο του ΙΓΜΕ, επειδή αυτό απαιτεί η καπιταλιστική ανάπτυξη και τα ιδιωτικά συμφέροντα που εσείς αλλά και όλα τα αστικά κόμματα εξυπηρετείτε. Και κατά τη συνήθη πρακτική σας, αυτό το κάνετε ευτελίζοντας και την έννοια του δημοσίου συμφέροντος, όπως έχετε ευτελίσει και την έννοια της αριστεράς, αφού μετατρέποντας το ΙΓΜΕ από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ισχυρίζεστε ότι το κάνετε για το δημόσιο συμφέρον, ενώ στην πράξη το κάνετε για το ακριβώς αντίθετο. Και δύο λόγια για τη γεωθερμία, τα αιωλικά πάρκα και γενικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς είμαστε υπέρ της χρήσης κάθε μορφής ενέργειας με γνώμονα την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και όχι την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Κριτήριά μας, το κόστος για το λαό, η αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας από την κοινωνία, η ασφάλεια των κατοίκων και των εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα και βέβαια η προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, όσον αφορά τη γεωθερμία, πέρα από τη γενικότερη απελευθέρωση της γεωθερμίας στο μεγάλο κεφάλαιο, υπάρχει και θέμα με την αξιοποίηση διαθέσιμης ποσότητας ιαματικού νερού, πέρα από αυτό που αναγράφεται στην πράξη ανάγκης, όπως έχει επισημάνει ο Δήμος Ικαρίας, με στόχο βέβαια να μπορέσει να λειτουργήσει και με παραπάνω ποσότητες ιαματικών νερών από αυτά που σήμερα χρησιμοποιεί. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, τότε γύρονται ζητήματα και κυριότητας των ιαματικών πηγών, αλλά και ιδιοκτησίας των πηγών αυτών,
όπως συμβαίνει, όπως είπαμε, την περίπτωση της Ικαρίας. Και γι' αυτό έχει καταθεί και ανάλογη τροπολογία. Τώρα, σε σχέση με τα αιωνικά πάρκα, δεν μπορούμε να δεχθούμε, για παράδειγμα, η πολυεθνική Iberdrola Ρόκας να εγκαταστήσει σε πρώτη φάση 353 γιγάντιες ανεμογεννήτριες ισχύως 706 ΜΒ σε Λίμνο, Λέσβο και Χίο και ο Μυτιλινέος 110 ανεμογεννήτριες ισχύως 330 ΜΒ στην Ικαρία, ενώ οι ανάγκες του νησιού σε ενέργεια είναι της τάξης των 10 ΜΒ. Να πληρώσει ο λαός 130 ευρώ ανά μεγατόρα, ενώ πληρώνει, ενώ το κόστος είναι 45 ευρώ από την παραγωγή με λιγνίτη. Να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες που κάθε μια ζυγίζει 230 έως 380 τόνους και έχει 107 έως 150 μέτρα ύψος και 80 έως 90 μέτρα διάμετρο δρομέα, για την οποία θα χρειαστεί μια βάση 16 μέτρα επί 16 μέτρα επί 3 μέτρα, δηλαδή 270 κυβικά μέτρα μπετόν και περιβάλλουσα, τελειώνω, και περιβάλλουσα πλατφόρμα έως και 2 στρεμάτων. Με άλλα λόγια, παίρνοντας υπόψη ότι η απόσταση ανάμεσα στον κάθε πυλώνα πρέπει να είναι 280 έως 315 μέτρα, γίνεται κατανοητό ότι τα 28 πάρκα της πολυεθνικής αυτής εταιρείας θα καταλάβουν πολλές δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Επιπλέον, πρέπει να προστεθούν άλλες χιλιάδες στρέμματα που θα καταληφθούν από τους δρόμους που θα διανυχτούν για κάθε ανεμογεννήτρια. Ζημιά τεράστια δηλαδή, ανεπανόρθωτη, που θα διαλύσει παντελώς το τοπίο. Συμπέρασμα. Όλα για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό θα μας βρίσκεται μαζί με το λαό, τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους, συνέχεια απέναντί σας.